Πάμε στις γραμμές να μιλήσουμε με εσάς. Καλημέρα! Έλα, Κωστή! Γεια σου, Μάκη! Γεια σου, στρατηγέ μου! Καλημέρα. Γεια σου, Μάκη, στρατηγέ μου! Λοιπόν, άκου λιγάκι. Ναι. Επειδή μείνανε καμιά 15-20 ώρες μείνανε, για να γράψει ο ΠΑΟΚ πάλι μεγάλη ιστορία, γιατί τελευταία ήταν λιγάκι απομακρυσμένος από ευρωπαϊκές διακρίσεις. Ακούγουμε, Κώστα. Πεντακάθαρα, Μάκη, άμα δεν ακούγεις θα σου πω. Ναι, λοιπόν, μείνανε καμιά 15-20 ώρες για να παίξουμε μπάλα, όπως παλιά. Λοιπόν, άμα πάρουμε αυτήν την νίκη, άμα πάρουμε, δηλαδή είμαστε κατά 95,100 στους 16. Ναι. Αυτό το ευρωπαϊκό ταξίδι το είπα και άλλη φορά. Την αρχή. Ξεκίνησε τρεις. Μην με διακόπτει. Ναι, από την αρχή το έχεις πει. Ξεκίνησε 3 Αυγούστου. Ναι. Να ακούν οι παοξίδες. Είναι καμιά 5-6 μήνες έχουμε αναστατώσει όλη την Ευρώπη. Και σήμερα, αύριο με το καράβι, δηλαδή, πάμε δηλαδή στους 16. Εννοείται ότι αυτό το ευρωπαϊκό ταξίδι τελειώνει κατά τον Δεκέμβρη εκεί. Και θα είμαστε μέσα στους 16. Και με λίγη ποδοσφαιρική τύχη, άμα θέλει και ο Θεός, έτσι, μπορεί να πας και τελικό. Αυτό με λέει εμένα το αίσθηκτο το δικό μου. Ναι. Δεν σε μιλάει κανένας παντής. Δεν μιλάει ο Μάκης. Όχι, βέβαια, ναι. Έτσι είναι. Όχι, θα λέω έτσι όπως θα νιώθω, βρε. Έτσι, αυτό να κάνεις. Αυτό θα λέμε, ναι. Πάω, αυτή η φανέλα το είπα και άλλη φορά. Είναι σημωμένη με μεγάλες ομάδες. Μιλούσατε δηλαδή για την Μπάγερ Μονάχου, δηλαδή και δεξιάριστερα. Αυτά είναι μια αλήθεια. Είναι δηλαδή ο ΠΑΟΚ. Είναι πολύ σημωμένο σε μεγάλες συναντήσεις. Και έχουν υποχρέωση όλοι, έχουν υποχρέωση οι ποδοσφαιριστές να συνεχίσουν αυτό το ευρωπαϊκό ταξίδι. Έτσι δεν είναι, Κώστα? Έτσι ακριβώς, ακριβώς. Είναι μακρά η παράδοση, η ιστορία της ομάδας στην Ευρώπη. Να φτάσω, ναι, δηλαδή να φτάσω και λιγάκι σε αυτό το μεγάλο το εργαλείο. Πού είναι το σερβάκι που είναι? Να ξέρετε κάτι, η Σέβη από τα παλιά τα χρόνια ήταν, να πούμε, οι πιο πονηροί άνθρωποι στον κόσμο. Ο Σέρβος, να ξέρετε κάτι, εκτιμάμε αυτά που το μαζέψαμε στον ΠΑΟΚ, το δώσαμε εμπιστοσύνη, όλα τον αγαπήσαμε, ναι, όλη μια χαρά. Αλλά ξέρει και αυτός ότι έχει τον καλύτερο εργοδότη του κόσμου έχει. Δεν έχει κανέναν αλήτη. Βέβαια, έτσι είναι. Όχι, έτσι να τα λέμε αυτά. Και όταν δηλαδή μαζέψει, δηλαδή, όπως τον πήρε, και εντάξει, όλος ο κόσμος χάρηκε, γιατί πήραμε μια παιχτάρα μεγάλη. Και όταν κάνουμε λεσάντα, γιατί πήραμε αυτό το παίχτη, και τα μαθαίνουν όλοι αυτά τα πράγματα οι ποδοσφαιριστές, γιατί οι ποδοσφαιριστές, να ξέρετε, είναι εργαλεία. Δεν μας αγαπάνε, θέλουν αυτοί να πληρώνονται, το χρήμα τους ενδιαφέρει. Και εσύ το χρήμα έρχεται και η δόξα. Αυτά είναι αλληλοσυνδέσματα πράγματα είναι. Να το ξέρετε αυτό το πράγμα, δηλαδή από τον ΠΑΟΚ, δηλαδή έχουν περάσει δηλαδή ευρωπαϊκά μεγαθύρια, δηλαδή άμα πάρω δηλαδή τον Κούδα, τον Τερζανίδη, τον Σαράπη, αυτά τα πράγματα δεν περιγράφουν, δηλαδή άμα ήταν ελεύθερη αγορά θα ήταν δηλαδή σε Μπαρσελόνα, δηλαδή στην Μπάγερ Μονάχου, στη Ρεάλ Μαδρίτη και έτσι. Γι' αυτό χαρήκαμε όλοι, γιατί να ευγνωμονάμε το Θεό που ήρθε αυτός από εκεί, από τη Ρωσία που ήρθε, ελληνικής προελεύσεως, και δίνει τον εαυτό του δηλαδή για να τον κάνει και τον κόσμο του ΠΑΟΚ υπερήφανο. Δεν είναι κανένας αλήτης, βάζει τα δικά του τα λεφτά, δίνει δηλαδή στον κόσμο εργασία, τον Ατάλο και δεξιά αριστερά, και είμαστε πάλι, θα το πω, υπερήφανοι για αυτό το πράγμα. Έτσι, και ένα άλλο που θέλω να πω, δηλαδή με την Μπάγερ Μονάχου, δηλαδή που ήταν ο Νοέμβρης, την Κυριακή πάλι πώς ταιριάζουν αυτά τα γράμματα, παίζαμε με τον Παλαθηναϊκό. Ακούς, Κωστή? Α, μετά από την Μπάγερ, ναι. Ακούω, Μάκη, ναι. Όταν με την Μπάγερ, την Κυριακή πέσαμε με τον Παλαθηναϊκό. Ναι. Αυτή όλη η περίπτωση είναι. Και έχουμε δηλαδή, να λέμε πάλι, θα το πω για τελευταία φορά, δηλαδή ας το πούμε, να ευγνωμονούμε δηλαδή το μεγάλο το Σαββίδη, που θα τον εμπλουτίσει τον ΠΑΟΚ από τώρα δηλαδή, γιατί τα έχουν πει, δεν είναι αυτός κανένας δηλαδή μισολογάς. Θα εμπλουτίσει τον ΠΑΟΚ τώρα από το Δεκέμβρη μέχρι δηλαδή που θα τελειώνουν και τα συμβόλαια και έτσι και τώρα τα άλλο, δηλαδή θα είμαστε γενικά μια χαρά ομαδάρα θα είμαστε.
και θα προσπαθούμε να πάρουμε αυτά τα πρωταθλήματα, αυτά τα κύπελα που υπάρχουν, γιατί αυτά ανήκουν σε μεγάλες ομαδάρες όπως είναι ο ΠΑΟΚ. Κώστα, σε χαιρετώ. Σε χαιρετώ και εγώ, σε ευχαριστώ, στρατηγέ μου.